Απίβδησε με τις απαιτήσεις της Τράπεζας Κύπρου ο 35χρονος Νίκος Χατζηγιάννης, με αποτέλεσμα το πρωί να προχωρήσει στην πρώτη για τα κυπριακά δεδομένα εθελούσια εκποίηση. Στις 9 το πρωί μετέβησε υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου και παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερισματός του, την δόση του οποίου πληρώνει για 10 χρόνια αλλά χρωστά διπλάσια από το ποσό που δανείστηκε. Στην ουσία, μην μπορώντας να αντεπεξέλθει στις επιβαρύνσεις που του επέβαλε η τράπεζα για την αποπληρωμή του στεγαστικού του δανείου, αποφάσισε να ξεσπιτωθεί από μόνος του πριν το πράξει από την εφαρμογή της νομοθεσίας των εκποίησεων. Εδώ και 60, η δόση μου ξεκινήσαμε από 400 κάτι ευρώ και σήμερα είναι περίπου 900. Και το υπόλοιπο, αντί 60.050 που πρέπει να είναι, θέλουν ακόμα 200.000 εξόφληση. Σήμερα. Αυτό γιατί σήμερα. Είναι ελβετικό φράγκο. Αυτό είναι ελβετικό φράγκο, το οποίο δεν είχα λάβει καμία ενημέρωση. Αφού παρέδωσε τα κλειδιά στους υπαλλήλους της τράπεζας, ο αγανακτισμένος νέος δήλωσε πως σκοπεύει πλέον να μετακομίσει στο σπίτι του πατέρα του. Έκανα μου προτάσεις να διώ χαμηλή δόση και να ξοφλήσω μετά από 200 χρόνια ένα διαμέρισμα να μου στοιχίζει 1.000.000 στο τέλος. Στο πλευρό του Νίκου Χατζηγιάννη βρέθηκε ο βουλευτής των οικολόγων Γιώργος Περδίκης. Για συμπαράσταση, γιατί δεν είναι μόνο η περίπτωση του αγαπητού συμπολίτη μας, είναι του κάθε ενός ξεχωριστά. Αυτή η κατάσταση όμως που επικρατεί σήμερα θα είναι η απλή αντίδραση του λαού. Μεθαύρο θα είναι πολύ πολύ πιο δυναμική. Σήμερα ο Καματιάρης, συγκρατημένος, προσπάθησε πάντα να εντάξει στις δόσεις του, και όμως η τράπεζα, επειδή δεν πήγαν καλά στην τράπεζα με ευθύνες δικές της τράπεζας και λόγω της γνωστής συναλλαγματικής αλλαγής, βρέθηκε ουσιαστικά να το φορτώνει συνέχεια με τόκους και επιτόκι. Έξω από την τράπεζα βρέθηκαν και 100 περίπου αγανακτισμένοι δανειολήπτες που μετέτρεψαν το περιστατικό σε ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας τους.